Αυτό το σπίτι θέλει μία αλλαγή, νομίζω. Αλλαγή. Τι αλλαγή. Δεν νομίζω να θέλει αλλαγή. Για παράδειγμα, αυτό το σετ με τους καναπέδες μου φαίνεται πάρα πολύ μουντό. Πρέπει να αλλάχτεί. Και η κουζίνα, παρόλο που την έχω κάνει πρόσφατα ανακαίνιση, ίσως θα χρειαζόταν καινούργιες καρέκλες. Αλίκη, τι λες εκεί για αλλαγή. Αν εννοείς για αλλαγή στο look, δεν πρόκειται να αλλάξω στυλ στα μαλλιά μου, γιατί μου αρέσει έτσι πως τα έχω. Αχ, αγάπη μου, δεν εννοούσα αλλαγή στα μαλλιά μας. Εννοούσα αλλαγή στο σπίτι. Μήπως θέλεις να πάμε σήμερα μία βόλτα μέχρι τα IKEA? Ωχ, Αλίκη, αγάπη μου, να πάμε στα IKEA. Δεν ξέρω. Έλα, θα είναι ωραία, θα περάσουμε ωραία, θα πάρουμε και τα παιδιά, θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Ναι, πάρα πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, αφού θέλεις να πάμε, πάμε. Μαμά, μπαμπά, πού θα πάμε? Θα πάμε στα IKEA. Αχ, τι ωραία, θα φάμε και κεφτεδάκια. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να απομακρύνεστε από εμάς, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει. Ωχ, πόση ώρα πια είμαστε στην κίνηση. Μην κρινιάς, βρε Κώστα. Μία βόλτα πάμε να κάνουμε. Αχ, πόσο μου αρέσουν τα IKEA. Θα διαλέξω καινούργια έπιπλα για το δικό μου δωμάτιο. Ναι, ναι, καλά. Εγώ θέλω ένα καινούργιο κρεβάτι. Το βαρέθηκα αυτό που έχω. Κι εγώ θέλω ένα. Ωχ, κακή ιδέα μου φαίνονται τα IKEA. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από πίσω μου και να προσέχετε, έτσι, μην αποκριθεί κανένας. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Αχ, μαμά, τι είναι αυτό. Κρεβάτι είναι. Πολύ παράξενο. Ναι, ίσως είναι κάποιο καινούριο που δεν έχουμε ξαναδεί. Αχ, πάμε από εκεί να δούμε και την άλλη έκθεση. Ω, κοίτα πόσες πολλές καρέκλες έχει εδώ. Ωχ, πάρα πολλές. Ναι, μια ώρα τώρα θα διαλέγει η Αλίκη. Αχ, ποια να επιλέξω. Εμένα μου αρέσει πάντως αυτή που έχουμε, όπως είναι αυτή εδώ. Δεν θέλω να αλλάξουμε. Παιδιά, κοιτάξτε, πόσες καρέκλες έχει για παιδικό δωμάτιο. Ωχ, θέλω κι εγώ να πάρω μία. Ναι, θέλω κι εγώ μία για το διάβασμα. Νομίζω ότι αυτή ταιριάζει πιο όρια στο δικό μου δωμάτιο. Αχ, ναι. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξω τις καρέκλες από την κουζίνα. Αλλά κοίτα αυτή τη ωραία που ταιριάζει. Κόκκινο με ξύλο. Αλίκη, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε πάρα πολλά χρήματα. Μαμά, θέλω να μου πάρεις αυτή την καρέκλα, σε παρακαλώ. Ναι. Ένα λεπτό. Εγώ ήρθα εδώ να διαλέξω πράγματα για το σπίτι, όχι εσείς. Μα γιατί? Τι θέλω, γιατί το διαβάζω, η άλλη δεν με βολεύει. Κοίτα, έχει και στυλό και μαρκαδόρους. Τέλος πάντων, ας πάρουμε ένα από αυτά για να γράψουμε τι ακριβώς θέλουμε. Εντάξει, μαμά. Εγώ θέλω αυτή την μπλε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έμα, τι κάνεις εκεί πέρα, μη σκαρφαλώνεις πάνω στα έπιπλα. Κοίτα τι ωραία που κάθομαι και εδώ. Πολύ μου αρέσει. Κώστα, πάμε να δούμε λίγο και στο άλλο τμήμα. Αχ, τι ωραία τραπέζια είναι αυτά. Έμα, πού είσαι? Αλέξανδρε, μαμά. Αχ, νομίζω ότι αυτό το τραπέζι θα ταιριάξει πάρα πολύ ωραία στο καινούργιο μου καθιστικό. Μαλίκη, έχεις δει τα παιδιά που είναι? Έχουμε χαθεί εδώ τόση ώρα. Πάλι έφυγαν από κοντά. Τους είπα να μην φύγουν και αυτά έφυγαν.
Εγώ εδώ είμαι, μπαμπά. Θα καθίσω κάτω από αυτό το τραπέζι. Κουράστηκα. Μα πού είναι η αίμα? Το θέμα είναι πού είναι τα παιδιά. Αίμα, αίμα. Αίμα, ο μπαμπάς είπε να μην απομακρυνθούμε. Μαμά, μπαμπά, δεν έχω ιδέα πού είναι η αίμα. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Μα σου είπαμε να την προσέχεις. Αχ, το πιστεύω. Αχ, το μικρό μου κοριτσάκι. Πρέπει να ειδοποιήσουμε την ασφάλεια του IKEA, δεν γίνεται διαφορετικά. Με συγχωρείτε, χάσαμε τη μικρή μας κόρη. Μήπως μπορείτε να φωνάξετε από το μεγάφωνο ότι είμαστε εδώ για να έρθει να μας βρει. Καταλαβαίνει. Ναι, μην ανησυχείτε. Δεν μπορεί. Ναι, ένα μικρό κοριτσάκι, ναι, φορούσε μία φόρμα με ένα πιγκουίνο πάνω. Ωραία. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Ξεκούραση. Αχ, πού είναι η αίμα. Δεν το πιστεύω ότι τη χάσαμε πάλι. Αχ, ελπίζω να έρθει εδώ. Κάτι λέει αυτή η κυρία. Ένα κοριτσάκι χάθηκε με πιγκουίνο. Εγώ φοράω πιγκουίνο. Με ψάχνουν η μαμά. Θα με μαλώσουν.